Είχαμε προχτές την παρουσίαση του ψηφοδελτίου του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Πρέβεζα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντή. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντή. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, νέα άτομα, νέα πρόσωπα και ηλικιακά παρτίζουν το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Νομίζω όμως έχει ενδιαφέρον εσείς να μας τα παρουσιάσετε. Και να μας πείτε τι διαφορετικό έχουν οι υποψηφιότητες αυτή τη φορά, ως έχετε υπάρξει στέλεχος του ΚΚΕ πάρα πολλά χρόνια. Οπότε μπορείτε να μας πείτε πιο καλά, είστε ο καθήν αρμόδιος, νομίζω. Ναι. Πρώτα να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ανανεώνει πάντα τις δυνάμεις του. Ταυτόχρονα έχει τη συνέχεια. Έχει αυτή την αγωνιστικότητα. Το κριτήριο συγκρότησης του ψηφοδελτίου είναι πρώτα και κύρια το κοινωνικοταξικό, δηλαδή να είναι άνθρωποι μάχημοι από την εργατική τάξη και από τα άλλα λαϊκά στρώματα που είναι πρώτοι στον αγώνα. Mm-hmm. Γιατί το στίγμα που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι σήμερα περισσότερο από όλες τις άλλες φορές χρειάζεται ένα δυνατό κουκουέ, γιατί την επόμενη μέρα των εκλογών τα προβλήματα θα παραμένουν. Γιατί η γραμμή, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γραμμή εξυπηρέτησης του κεφαλαίου θα είναι παρόν. Μην τρέφουμε αυτά πάντα. Γι' αυτό το ψηφοδέλτιό μας απαρτίζεται από ανθρώπους μάχημους. Είναι ο Σταύρος ο Αμάραντος. Mm-hmm. Τα λέω και κατά αλφαβητική σειρά. Είναι γνωστός, παλιός δημοτικός σύμβουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πρέβεζας. Mm-hmm. Είναι μετά από τη νέα γενιά ο μηχανικός ο Ανδρέας ο Καραμάνης, στέλεχος της ΚΝΕ για πολλά χρόνια, του ΚΚΕ σήμερα, γύρω στα 30 χρονών. Mm-hmm. Και αυτή νέα ανάδειξη του ΚΚΕ, αλλά και με θητεία από τα παιδικά του χρόνια. Mm-hmm. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Δήμων νομού Πρέβεζας, ο Μησιρλής ο Γιώργος, μαχητικό στέλεχος ανερχόμενο νέο, γύρω στα 35 χρονών. Γνωρίζετε και τη δράση του Σωματείου των ΟΤΑ. Ο επικεφαλής, ο πρόεδρος, σήμερα στολίζει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Mm-hmm. Και τέλος είναι η Πάρλα η Εύη, τέταρτη, όχι κατά σειρά, αλλά όπως σας είπα κατά αλφαβητικά. Είναι στο Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων μέλος, παλιά πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου και από τα ηγετικά στελέχη του ΠΑΜΕ στο νομό Πρέβεζας. Δηλαδή, από ό,τι βλέπετε, είναι η πλειοψηφία νέοι από 30 μέχρι 40 και ένας λίγο πάνω από τα 40. Που δείχνει ότι το ΚΚΕ είναι σε θέση να ανανεώνει μαχητικά τις δυνάμεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, κύριε Κωνσταντή, να μας δώσετε όμως λίγο και το πολιτικό στίγμα για αυτές τις εκλογές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι. Το βασικό, όπως και προείπα, είναι ότι σήμερα βιώνουμε μια κατάσταση που είναι δύσκολη για τα λαϊκά στρώματα. Μια κατάσταση που δείχνει ότι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σαρώσει τα πάντα. Μια γραμμή την οποία επεξεργάζονται παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτή δηλαδή είτε με μνημόνια τη γραμμή, είτε χωρίς μνημόνια την περπατάνε παντού. Τα ίδια μέτρα που παίρνουν στην Ελλάδα και για τα εισοδήματα και για το ασφαλιστικό, ιδιωτικοποίησης, όπως λένε αυτοί, αναδιαρθρώσεις, την περπατάνε και με μνημόνια και εδώ που έχουμε μνημόνια, αλλά και εκεί που δεν έχουμε μνημόνια, όπως είναι στη Γαλλία, για παράδειγμα, στην Ιταλία. Στην Ιταλία σήμερα παίρνουν τα ίδια ακριβώς μέτρα. Mm-hmm. Οι σύμμαχοι του κυρίου Τσίπρα στην Ιταλία παίρνουν ακριβώς τα ίδια μέτρα που παίρνουν στην Ελλάδα του κυρίου Σαμαρά ή στη Γερμανία της κυρίας Μέρκελ. Άρα η γραμμή είναι ενιαία παντού, που επίκεντρο αυτής της γραμμής είναι πώς το κεφάλαιο, το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το ελληνικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, να μπορεί να ανταγωνίζεται τα άλλα κεφάλαια. Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία των πάντων είναι η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα. Αυτό οικοδομούν. Και επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα σημαίνει φτηνή εργατική δύναμη. Και όλα ιδιωτικοποιημένα. Αυτό το περπατάνε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, όποιος και να είναι κυβερνήτης την επόμενη μέρα, τα προβλήματα θα παραμένουν, θα οξύνονται, γιατί δεν αλλάζει η ουσία της κατάστασης, δεν αλλάζει η οικονομία, δεν αλλάζει αυτό που λέμε ποιος έχει τα κλειδιά της οικονομίας, που τα έχει το μεγάλο κεφάλαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Άρα, όποιος και να είναι κυβερνήτης, εκτός αν ο λαός μας αποφασίσει και κάνει τη ριζική αλλαγή, που δεν το βλέπουμε, να είμαστε και ρεαλιστές. Δεν είναι ακόμα ο διατηρημένος ο λαός μας να ανατρέψει ριζικά την κατάσταση, αυτό που λέει το ΚΚΕ, mm-hmm. αυτό που θέλει
το ταξικό κίνημα. Άρα αυτό που λέμε εμείς στο λαό μας, επειδή τα προβλήματα θα παραμείνουν, χρειάζεται ένα δυνατό ΚΚΕ. Ένα κόμμα δηλαδή που έχει εμπειρία, δεν έχει κάνει πίσω ποτέ, ένα κόμμα το οποίο θέλει τη ριζική αλλαγή, ένα κόμμα το οποίο βάζει στην προμετωπίδα αυτό που λέμε την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και τη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το επίκεντρο. Ένα κόμμα που βάζει σαν στο επίκεντρο ότι δεν χρωστάμε τίποτε, γιατί ποτέ δεν δανείστηκαν για τις λαϊκές ανάγκες. Δηλαδή δεν αναγνωρίζουμε κανένα χρέος, γιατί δεν δανείστηκαν για τα μεροκάματα, δεν δανείστηκαν για την υγεία, δανείστηκαν για τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Άρα έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα μία συνολική πρόταση διεξόδου ριζικά αντίθετη από όλους τους άλλους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει να είναι δυνατό, γιατί αταλάντευτα δίνει τη μάχη για το σήμερα, για το μεροκάματο, αλλά για το μεροκάματο σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες σήμερα δεν μπορεί να πεις ότι εγώ περιμένω με τα ψίχουλα να ζήσω, όταν η τεχνολογία, η επιστήμη έχει φτάσει και μπορεί να δώσει πάμπολα στην ανθρωπότητα. Άρα το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν δέχεται τη λογική που λένε οι άλλοι από το τραπέζι των πλουσίων, ότι πέσει κάτω ψίχουλο φτάνει για την εργατική τάξη και για τα άλλα λαϊκά στρώματα. Δεν φτάνει. Δεν είμαστε αυτής της λογικής του ψίχουλου, του συσίτιου. Αυτό δηλαδή που μας αφήνουν σήμερα οι κυβερνώντες. Και που αυτό ευαγγελίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το Κομμουνιστικό Κόμμα παλεύει για το σήμερα, γιατί υπάρχουν δυνατότητες να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα το έχει γνωρίσει ο ελληνικός λαός. Έχει ιστορία το Κομμουνιστικό Κόμμα, 96 χρόνων αγώνων. Άρα πρέπει να το εμπιστευτούν. Άρα το βασικό είναι πώς θα είναι δυνατό το ΚΚΕ, πώς θα δυναμώσει αυτό που λέμε η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση και πώς ταυτόχρονα θα δυναμώνει η λαϊκή συμμαχία. Δηλαδή ο εργάτης να πηγαίνει δίπλα με τον αγρότη, με τον φτωχό επαγγελματία, γιατί ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα που εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Κύριε Κωνσταντή, αυτό βάζει στην προμετωπίδα του ΚΚΕ. Ναι, να σας ρωτήσω τώρα, επειδή έγινε μια κρούση από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τα κόμματα της αριστεράς και σε εσάς και στην Ανταρσία, σας ζήτησα να κάνετε ένα ενιαίο αριστερό μέτωπο στον η κρούση του ΚΚΕ και λέει ότι θα πρέπει να συνεργαστείτε για το καλό του τόπου. Εσείς τι λέτε? Ναι, είναι πάντα, θυμούνται πριν τις εκλογές τα μέτωπα με την αριστερά και το μέτωπο της αριστεράς, τη συνεργασία ή τέλος πάντων όπως λένε την ανοχή με τον ΚΚΕ. Να είμαστε καθαροί και είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Κινούμαστε σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτοί κινούνται στη γραμμή του κεφαλαίου, στη γραμμή εξυπηρέτησης της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, αυτό που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς κινούμαστε σε μια άλλη γραμμή, αυτή που σας είπα προηγούμενα, υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Δεν, δύο αντίθετες γραμμές δεν μπορεί να πάνε παρέα. Κύριε Κωνσταντή, αυτό δείχνει η εμπειρία. Να πω και κάτι ακόμα. Κοιτάτε, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει αντικαταστήσει το παλιό ΠΑΣΟΚ. Έχει πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του πριν τρία χρόνια. Ένα μικρό κόμμα που λέει και κάτι ριζοσπαστικό και κάτι πιο αριστερό κτλ. Είναι κόμμα αυτό που λέμε το να διαχειριστεί το βάρβαρο και σάπιο αυτό σύστημα σήμερα. Και αυτό δεν το κρύβω. Άρα με αυτούς δεν έχουμε τίποτε κοινό. Ας σας πω μερικά παραδείγματα να δείτε. Τι λένε σήμερα για παράδειγμα? Πρώτα δέχονται αδιαπραγμάτευτα ότι εδώ Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, αυτό που λέγανε παλιότερα, σε σχέση εμείς θα καταργήσουμε τον μόνο. Το ξέχασα. Τι λένε τώρα? Θα διαπραγματευτούμε και θα κάνουμε καλύτερους όρους. Τρίτο, σε σχέση με το χρέος. Και αυτοί το δέχονται το χρέος. Θα το διαπραγματευτούμε, πώς θα το επιμηκύνουμε ή πώς τέλος πάντων για ένα διάστημα να μην το πληρώσουμε και μετά όταν θα έχουμε ανάπτυξη να το πληρώσουμε. Και πάει λέγοντας. Ουσιαστικά την ίδια λογική δέχονται. Θα συμμαχίσουμε, λέει, με τις δυνάμεις του Νότου. Ποιες δυνάμεις? Του Ρέντζι της Ιταλίας που παίρνουν τα ίδια μέτρα και του Ολλάντ της Γαλλίας που παίρνουν πάλι τα ίδια μέτρα. Δηλαδή ουσιαστικά θα κάνουν την ίδια πολιτική. Δέχονται το ΝΑΤΟ, δέχονται αυτό που γίνεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, το ΝΑΤΟ να επεμβαίνει παντού. Έτσι. Ακόμα και για τα μεροκάματα. Τι λένε για τα μεροκάματα? Λένε να έρθει η 13η, ο 13ος μισθός και ο 14ος. Όχι βέβαια.
Τι σου λέει? Για τους συνταξιούχους να πάρουν τη 13η σύνταξη η πιο χαμηλόμισθη. Άρα δηλαδή κοινωνικό μέρεσμα όπως δίνει το, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δεν λένε κάτι διαφορετικό. Ουσιαστικά λένε αυτό που σας είπα και προηγούμενα, διαχείριση της ακραίας φτώχειας. Δεν θέλουμε, δεν παίρνουμε τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Είδες τι σας είπα και προηγούμενα. Ότι σήμερα ο λαός μας πρέπει να βάλει στο στόχο τι ανάγκες έχει και αυτό πρέπει να παλέψει. Όχι τι θα πετάνε από το τραπέζι πλούσιοι, ένα ξεροκόμματο και να το γλύβουμε και να είμαστε ευχαριστημένοι. Τέτοιο πράγμα το ΚΚΕ δεν το δέχεται. Γι' αυτό λέμε αυτό, να σας πω και κάτι. Δεν στοχεύεις το ΚΚΕ. Στοχεύεις τον απλό λαό. Να περνάς αυτή τη λογική. Ότι και εμείς είμαστε αριστεροί, να πάρει λίγο από αυτό τον αγώνα του ΚΚΕ, να ξεγελάσει κανέναν άνθρωπο, να του πάρει την ψήφο όπως έκανε παλιά το ΠΑΣΟΚ και μετά εδώ είμαστε. Περπατάει τη λογική του λιγότερου κακού. Έλα ρε παιδιά, λένε, τιμής δεν είμαστε λίγο καλύτεροι. Ας φύγουν αυτοί και μετά βλέπουμε. Μα δεν είναι. Αυτό το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Πόσες φορές δεν πληρώσει ο ελληνικός λαός αυτή τη λογική του λιγότερου κακού? Πόσες φορές μας είπε τον ΠΑΣΟΚ θα βάλει στο χρονοτούλα από της ιστορίας τη δεξιά? Και πόσες φορές δεν την έβγαλε και σήμερα δεν συνεργάζεται με τη δεξιά? Ναι, αλλά αφού σας ζητάει συνεργασία ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσατε να βάλετε εσείς κόκκινες γραμμές. Κοιτάτε, αυτά πρέπει να είμαστε καθαροί. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, αφού ξέρουμε τη γραμμή του. Τι κόκκινες γραμμές ή μια αντιλαϊκή γραμμή? Υπάρχουνε. Όταν ξέρεις τον άλλον σε ποια γραμμή κινείται και λέμε ότι κινείται στην ίδια στρατηγική, θέλω να φτάσω στον ίδιο στόχο όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά από άλλον δρόμο. Λες, υπάρχουν κόκκινες γραμμές αυτό. Εμείς έχουμε τη γραμμή μας που λέει αυτό, σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα αυτοί λένε εδώ, αγκαλιά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κοινό, υπάρχει κόκκινη γραμμή σε αυτό? Υπάρχει. Άρα έχουμε άλλη γραμμή, άλλη λογική. Αυτή είναι στη λογική διασωμάτωσης, εμείς είμαστε στη γραμμή της ρήξης και της ανατροπής αυτού του σάπιου συστήματος. Που πλέον δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να μην το βλέπει ότι αυτό το σύστημα πλέον δεν μερεμετίζεται, δεν φτιασιδώνεται, αυτό το σύστημα πρέπει να το αλλάξει σήμερα. Άρα θέλει ανατροπή του συστήματος αυτού. Είναι ένα σύστημα παρασιτικό, είναι ένα σύστημα που τρέφει τους κυφήνες, τα μεγάλα μονοπωλιακά συγκροτήματα. Α, πάρτε για ένα παράδειγμα να σας πω τώρα. Ήτανε προχθές, άλλαξαν τους παλιούς εργαζόμενους στα διόδια με νέους εργαζόμενους με πρόγραμμα voucher. Άλλαξε τα διόδια, τα πήραν τώρα οι Αττικές Διαδρομές του κυρίου Μπόμπολα. Να σας ρωτούσαμε γι' αυτό, να μας κάνετε και ένα σχόλιο. Ναι. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι μπορεί να αλλάξει ο εργαζόμενος, να διώξει τον παλιό εργαζόμενο και να πάρει ένα καινούριο που να μην του στοιχίζει τίποτα? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τα ίδια, λέει. Στην ίδια γραμμή. Δεν λέει θα αλλάξει. Γιατί αυτή είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λέει θα αλλάξει τις εργασιακές σχέσεις. Θα καταπολεμήσει την ανεργία με τέτοια προγράμματα, ψευτοπρόγραμματα. Ενώ εμείς τι λέμε? Ότι θέλει ριζική αλλαγή της κατάστασης, θέλει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και υπάρχει. Αλλά όταν κινήσει με τη λογική πώς θα βγάλω, πώς θα κερδίσω, δεν είσαι σε αυτή τη γραμμή. Όταν θέλει να κινήσει τη λογική του πώς θα κερδίσω, θα πηγαίνει σε αυτό που λέει ο Μπόμπολας, θα εξυπηρετήσει τον Μπόμπολα. Όταν λες όμως ότι εγώ θέλω να καλύψω θέσεις εργασίας για να ικανοποιήσω ανάγκες, έχουμε ανάγκες για την υγεία. Κοιτάτε τα νοσοκομεία το δικό μας. Πόσους γιατρούς και νοσηλευτές θέλει ακόμα? Πόσους δάσκαλους και καθηγητές θέλουν τα σχολεία ακόμα? Στο Δήμο που δουλεύω εγώ, πολλούς εργαζόμενους, η καθαριότητα έχει σμπαραλιαστεί γιατί δεν διορίζουν. Πολλοί παιδικοί σταθμοί δεν δουλεύουν. Δουλεύουν με μισούς δασκάλους, παιδαγωγούς. Ή η καθαρίστρια κάνει και την μαγείρισα. Άρα υπάρχουν πραγματικά ανάγκες. Αλλά αυτά δεν τα θέλει το σύστημα, δεν τα θέλει ο καπιταλισμός. Άρα εμείς δεν μπορούμε να συντεριάξουμε με τις άλλες δυνάμεις που δέχονται σαν Ευαγγέλιο, που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Αυτή είναι η ουσία. Και πάμε πάλι στα διόδια, με τα ΜΑΤ πήγανε και δουλεύουνε. Και εκεί και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ποιος ήταν συμπαραστάτης. Ήταν τα ταξικά σωματεία, τα σωματεία που συσπυρώνονται, που έχουν φτιάξει το ΠΑΜΕ στον ομό Πρέβεζες και στη Λευκάδα, αυτοί οι πρωτοστάτησαν. Και το αναγνωρίζουν και οι εργαζόμενοι. Όλοι οι εργαζόμενοι λένε το ΚΚΕ ήταν εκεί και τα ταξικά σωματεία που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα σε αυτή τη γραμμή, γι' αυτό κλείνοντας, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι αν εχθές
Μία φορά χρειαζόταν ΚΚΕ δυνατό, σήμερα χρειάζεται 100 φορές πιο δυνατό το ΚΚΕ. Γιατί, ας πάρτε και τελευταίο παράδειγμα, 27% πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και αποδυναμώθηκε κάπως το ΚΚΕ. Ωφέλησε την ελληνική κοινωνία. Βάλανε πουθενά φρένο. Πώς αξιοποίησε τη δύναμη που το έδωσε ο ελληνικός λαός. Όλα τα μέτρα τα πέρασαν. Άρα, γιατί δεν μπορεί να το αντιπαλέψει, γιατί είναι στην ίδια λογική. Ενώ, αν είχε πάρει ένα πολύ καλύτερο ποσοστό, που δεν φτάνει αυτό βέβαια, πρέπει να γίνει υπόθεση της εργατικής τάξης ή πάλι. Πρέπει αυτή το αντιπάλεμα της πολιτικής να καταλάβουμε ότι πρέπει να το αντιπαλέψουμε όλοι. Όλοι οι εργατικοί τάξεις και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αυτοί πρέπει να την αντιπαλέψουν. Και βέβαια αυτό απαιτεί και κουκουέ δυνατό. Άρα δυνατό κουκουέ, ψήφος στο ΚΚΕ. Αυτή είναι η λύση των εκλογών. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρώτη συνομιλία που είχαμε. Ούτως ή άλλως είναι μικρή βέβαια αυτή η εκλογική περίοδος, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία και να ξαναμιλήσουμε και να μιλήσουμε και με τους υποψήφιους βουλευτές του κόμματος. Να έχουμε τη συνομιλία, να. Οπότε θα είμαστε σε επαφή. Ακουστεί η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος μέσα από τον Πρίσμα 95,1. Εμείς καλό αγώνα. Σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό αγώνα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά σας.